Σαρωτική φαίνεται πως είναι η υπερματοδοτική μετάλλαξη της όμικρον κράκια στην Κρήτη, καθώς τα στοιχεία δείχνουν 35% των δειγματοληψιών να αφορούν το συγκεκριμένο στέλεγος, με βάση τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν χθες το βράδυ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη δυναμική τις τελευταίες μέρες για στέλεχος όμικρον 2. Είναι μια υποπαραλλαγή που ανήκει και η γνωστή στο ευρύ κοινό κράκεν υποπαραλλαγή. Και φαίνεται ότι μάλλον η πλειοψηφία των δειγμάτων που ανήκουν σε αυτή την υποπαραλλαγή ομικρον 2 πρέπει να ανήκουν στο στέλεχος Kraken, κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε να αποδειχθεί πλήρως και γονιδιωματικά, να γίνει όλη η ανάλυση που χρειάζεται, η οποία απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα ιδιαίτερο. Είναι πολύ χρονοβόρος και επίπονη η διαδικασία. Δεν ξεχνούμε ποτέ, είναι ένα υποστέλεχος της ομικρον 2, η Kraken, και σαν υποστέλεχος της όμικρον δεν μας όσο ο ιός χορεύει γύρω από την όμικρον, τα πράγματα είναι προβλέψιμα. Θεωρητικά δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε απλώς περισσότερους ανθρώπους που θα νοσήσουν ήπια και ενδεχόμενα πολλούς που θα νοσήσουν ασυμπτωματικοί τελείως. Την ίδια ώρα, αυτό που προβληματίζει αρκετά τους ειδικούς είναι η παράλληλη έξαρση ιώσεων, γρήπης αλλά και κορονοϊού, και το τι ακριβώς μπορεί να γίνει όταν υπάρχουν πολίτες που νοσήσουν από ένα στέλεχος της γρήπης και από κορονοϊό ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι τα αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη ικανή αντιμετώπιση, οπότε υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ο οποίος απλά περιορίζεται στις γρυπώδεις συνδρομές. Την ίδια ώρα, προβληματισμός επικρατεί και για την περαιτέρω έξαρση των ιώσεων της γρήπης και του κορονοϊού στις σχολικές κοινότητες, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης. Νομίζω είναι ο παιδίατρος, είναι το συγκεκριμένο άτομο που πρέπει να συζητάνε οι γονείς μαζί, και εκείνος ή εκείνοι θα πάρουν την απόφαση αν χρειάζεται το παιδί να νοσηλευτεί ή να το δούνε τουλάχιστον σε κάποια δομή υγείας, γιατί θεωρούν πως είναι πιο σοβαρή η λίμωξη από ότι ένα απλό κρυολόγημα ή μια απλή γρήπη. Και να φανταστείτε ότι τώρα μόλις που και μετά τις γιορτές που άνοιξαν τα σχολεία, οπότε φανταστείτε εκεί ο συνοστισμός στις σχολικές αίθουσες, οπότε όλο αυτό θα μεταφερθεί στα σπίτια και εκεί θα πρέπει, δηλαδή, μια παράκληση και προς όλες τις οικογένειες να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Τα παιδιά όλα είτε είναι σε παιδικούς, είτε είναι σε δημοτικά, με μεγαλύτερα γυμνάσια ηλίκια.